Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, 28 του μηνός Οκτωβρίου. Εδώ στο Start, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, θα καταγράψουμε και σήμερα τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Ημέρα εθνικής επετείου σήμερα για τη χώρα μας. Έχουμε αναστολή ασκήσεων και ενεργειών σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο από την Τουρκία και από την Ελλάδα και θα τα δούμε αυτά στη ροή του δελτίου μας ως ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πάμε όμως να δούμε το μεγάλο θέμα που μέρα με τη μέρα, στιγμή με τη στιγμή, κυριολεκτικά μάλιστα το τελευταίο, είναι το κυρίαρχο στοιχείο ζωής και πραγματικότητας για όλους εμάς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο κορονοϊός καλπάζει στην Ευρώπη. Στα όρια του lockdown η Γαλλία, στα όρια του lockdown πιθανόν η Γερμανία. Έχουμε δυστυχώς νέο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στη χώρα μας και οριακές καταστάσεις στα Γιάννενα. Πάμε να δούμε λοιπόν περισσότερα και αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Με τα κρούσματα να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, καθώς θες έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 1.000 κρουσμάτων, αφού φτάσαμε τα 1.259, η ομάδα των ειδικών έχει θέσει υπόψη της κυβέρνησης μια σειρά νέων μέτρων, ώστε να χαιτήσει το δεύτερο επιθετικό κύμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινής, στο τραπέζι Εβραίων βρίσκεται το θέμα του κλεισίματος εστίασης στις 9 το βράδυ, ενώ εξετάζεται ακόμα και το λουκέτο σε περιοχές με ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται και αυτό το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας εκτός νομού. Από τη στιγμή που το μέτρο εφαρμόζεται για τις περιοχές που είναι στο κόκκινο επίπεδο Σαγερμού 4, ωστόσο υπάρχει σκέψη το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί και στις περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, δηλαδή στο επίπεδο 3, όπως είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Το ότι υπάρχει εισήγηση για νέα μέτρα αναφέρει ο καθηγητής μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τσακρής μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, είναι γεγονός. Η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων έχει εισηγηθεί να μειωθεί το ωράριο λειτουργίας στην εστίαση και στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει σκέψη για απαγόρευση κυκλοφορίας νωρίτερα, αλλά και αύξηση της τηλεργασίας. Το παραπάνω πακέτο μέτρων δεν αποκλείται να εφαρμοστεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, ίσως ακόμα και την Παρασκευή, ώστε να αποφευχθεί νέα διασπορά του ιού το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικό για τη λήψη μέτρων είναι τα κρούσματα να ξεπεράσουν τα 1.500, κάτι με βάση τα χθεσινά κρούσματα, δυστυχώς, δεν είναι και πολύ μακριά. Δεδομένα που αναλύονται στις καθημερινές συσκέψεις από τον Πρωθυπουργό, δείχνουν πως οι βασικές πηγές διασποράς όπου πέφτει το βάρος είναι δύο. Η πρώτη είναι η χώρα εργασίας. Ο μέσος όρος μάλιστα ηλικίας στον ιδιωτικό τομέα που είναι θετική στον ιό είναι τα 31,3 έτη. Η δεύτερη πηγή είναι οι μαθητές και φοιτητές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται στο πορτοκαλί και στο κόκκινο είναι κατά κανόνα φοιτητοί του πόλης. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε αυτό το γκρουπ με 70%, ενώ οι μαθητές με 30%, είπε χθες ο κ. Πέτσας, δίνοντας μια εικόνα της κατάστασης. Πρόκειται δηλαδή, για να τα πούμε πιο καλά, για μαθητές και φοιτητές που βγαίνουν βόλτα τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα, κολλάνε ίδιοι και δυνητικά μεταφέρουν τον ιό και στους μεγαλύτερους στο σπίτι. Δραματικά είναι τα δεδομένα της πανδημίας, καθώς την 3η 27 Οκτωβρίου η Ελλάδα για πρώτη φορά κατέγραψε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Ήδη στις πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές, δηλαδή τις περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται στο στάδιο 3 και 4, εφαρμόζεται η υπερχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, καθώς και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12.30 έως τις 5. Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, ο αριθμός των κρουσμάτων ανεβαίνει συνεχώς, με τους πολίτες να δίνουν τη δική τους ερμηνεία για την διαρκή αύξηση των κρουσμάτων, τονίζοντας πως μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχει νεολαία. Από τη νεολαία. Η νεολαία δεν προσέχει. Εμείς οι μεγάλοι τουλάχιστον προσέχουμε. Λαμβάνουμε τα μέτρα μας και είμαστε πιο προσεκτικοί. Ενώ η νεολαία κοιτάζει πώς θα πάνε να διασκεδάσουν όλοι μαζί και γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Αν η νεολαία καταλάβει ότι πρέπει να φυλαχτούν, θα είναι καλό και για εμάς τους μεγάλους. Επικίνδυνο. Ειδικά η νεολαία που με τα πάρτι, εμείς και αυτά που κάνουν, αυτοί μπορεί να ψηφάνε τον εαυτό τους. Αλλά όταν πάνε σπίτι τους, δεν πάνε στον πατέρα τους κοντά, δεν πάνε στον παππού, δεν πάνε στη γιαγιά, δεν κολλάνε και τους άλλους. Είναι φοβερό δηλαδή. Ο κόσμος κάπως το έχει πάρει λίγο αψήφιστα. Νομίζω βλέπω ότι μια αλλαγή, ο κόσμος προσέχει πιο πολύ. Βέβαια, αντί τα μαγαζιά που σου γράφει απ' έξω, η μάσκα υποχρεωτική. Οπότε δεν μπορεί να μπει μέσα χωρίς μάσκα. Αλλά πιο πολύ θα κάνει η νεολαία, που είναι η νεολαία πάντα είναι πέτα στα σύννεφα, δεν προσέχει. Όλοι φταίνε προφανώς και μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι, όλοι φταίνε. Αλλά εντάξει, οι νέοι προφανώς βγαίνουν παραπάνω. Έχουν πιο πολύ σε επαφή με άλλα άτομα. Οπότε σίγουρα το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης θεωρώ πιθανότατα είναι στους νέους. Τι εξέλιξη προβληματίζει, γιατί πρώτη φορά φτάνουμε τόσο ψηλά? Τι, φυσικά προβληματίζει. Θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας όλοι μας, όλος ο κόσμος και να προφυλαχτούμε.
Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όπου είναι συνοστισμός μεγάλο, να μαζευόμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε λογική. Αλλιώς δεν γίνεται. Όσοι μας προβληματίζει και όλο και στο χειρότερο θα πάμε. Ακόμα είναι καλοκαίρι λίγο. Για σκέψου τώρα να μπει και ο χειμώνας. Έχουμε αύξηση 1500%, όχι 100%. Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που διαφοροποιούνται από αυτή τη φιλοσοφία τονίζοντας πως οι επιλογές κυβέρνησης είναι τέτοιες που έχουν ως αποτέλεσμα την αντίδραση των ανθρώπων, καθώς δεν τους επιτρέπει να κάνουν τις επιλογές τους με ασφάλεια. 10:25 και παίρνω αλκοόλ και πάω και πίνω, αν θέλω. Κατάλαβες, αυτό είναι λάθος. Έχεις ένα μαγαζί, είναι 100 μέτρα, σε αφήνω να έχεις 100 ανθρώπους, 50 ανθρώπους, συγγνώμη. Μπορείς να είσαι ανοιχτός 24/24 όσο έχεις 50 ανθρώπους. Άμα έχεις 51, να στο κλείσουν. Το να τα κλείνουν έτσι καταπιέζουν τους νέους και η νέη αντίδραση είναι να μαζεύονται κατά εκατοντάδες και να κάνουν αυτά που κάνουν, όπως κάναμε και εμείς τα νιάτα μας δηλαδή. Μπορούσαν να έχουν ανοιχτά τα μαγαζάκια, τα μπαράκια και δεν θα πηγαίνουν όλοι μαζί σε ένα μπαρ να είναι υπερπληθυσμός σε ένα μαγαζί. Θα μπορούσε, πόσους δέχεται ένα μαγαζί, 50 άτομα. 50 άτομα. Όλο το 24ωρο, 50 άτομα. Τι τους νοιάζει. Δεν υπάρχει κορονοϊός που να βγαίνει μετά τις 12, πριν τις 12 το μεσημέρι, το απόγευμα του πρωί. Αυτά είναι τώρα δηλαδή λίγο. Και παιδιά δημοτικού θα βγάζανε καλύτερες αποφάσεις, παιδιά. Είναι δυστυχώς και αυτό το πράγμα έχει μπερδέψει τον κόσμο. Και γι' αυτό γίνονται και όσα γίνονται στις πλατείες και. Πιστεύω ότι οι Έλληνες σαν πολίτες έχουν δείξει υπευθυνότητα από τον πλούσιο, σαν μονάδες, ο κάθε πολίτης. Πιστεύω αρκετοί. Αλλά θες να σου πω ένα παράδειγμα. Έτυχε τώρα για προβλήματα να πάω στην Αθήνα. Δεν γίνεται στα αεροπλάνο να είναι τίγκα και στο ταξί να είναι μόνο ένας. Αυτά τα μέτρα δεν έχουν λογική. Θα έπρεπε και στα αεροπλάνο να κάθεται ένας, ένα κενό, ένας να κάθεται. Όπως και στα καράβια, όπως και στα λεωφορεία. Δηλαδή, αλλού μετράμε, αλλού δεν μετράμε. Κατάλαβες. Καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό εμένα μου δημιουργεί μια κυκλοθυμία. Ένα αμφιβολίες. Ή θα κοιτάζουμε τα συμφέροντα ή την υγεία. Και τα δύο μαζί δεν πάνε. Είδαμε τι λένε οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, οι απλοί πολίτες, σχετικά με τα μέτρα τα οποία ισχύουν, τις καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται, όλα αυτά τα οποία καθημερινά ως πληροφορία βιώνουμε και ως πραγματικότητα ζούμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, πάμε στο Βαγγέλη Καποδίστρια, να δούμε, Βαγγέλη, καλησπέρα, τι δίνει σήμερα ο ΕΟΔΗ και τι έχουμε φυσικά και για τον ομό της Κέρκυρας, τι έχουμε με λίγα λόγια ως εξέλιξη στη μεγάλη ιστορία της πανδημίας. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα και σχεδόν χρόνια πολλά. Να πούμε ότι σήμερα ο ΕΟΔΗ κάναμε νέο αρνητικό ρεκόρ. Καθώς καταγράφονται στην ενημέρωσή του 1547 νέα κρούσματα. Ο αριθμός των νεκρών είναι 10 και 108 συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες θετικής θεραπείας. Αξίζει να σημειωθεί πως έκαναν ρεκόρ κρούσματων και Αττική και η Θεσσαλονίκη και κρούσματα τα οποία πριν λίγο καιρό μπορεί να ήταν πανελλαδικά πλέον είναι μόνο στην περιφέρεια Αττικής, διότι στην Αττική σήμερα ο ΔΗ δίνει 419 κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 384, η Κέρκυρα. Στα καθημάσια έχω μόνο 4 κρούσματα στην περιφερειακή μας ενότητα, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι υπάρχει και μία έγκριση κρούσματων και σε άλλες περιοχές. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Σέρρες που έχουν 158 κρούσματα, ένας τρομακτικός αριθμός. Πρόσφατα έχει βρεθεί εκεί και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. 61 κρούσματα έχει η Λάρισα, 57 στη Ροδόπη, 51 στα Γιάννενα και 34 στον Ερμό Πέλλας. Αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες ξεχωρίζουν. Τα Γιάννενα έχουν μεταφερθεί στο 4. Κόκκινο, έτσι, το 4. Μάλιστα. Και μάλιστα και το προηγούμενο ρεπορτάζ ακούσαμε ότι βλέπουν ότι τα μέτρα αυτά δεν αποδίδουν. Το μυαλό πολλών πηγαίνει στην έκθεση Αργιάννη. Τα Γιάννενα, αυτό, μάλιστα, έχουμε και μια σοβαρή εξέλιξη. Ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου έχει καταθέσει αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας από την δικαιοσύνη να ζητήσει τις αιτίες για τις οποίες εξελίχθηκε έτσι η κατάσταση, η υγειονομική κατάσταση σε αυτόν τον ομό. Υπάρχει ένας προβληματισμός ευρύτατος πιο σωστά σε ολόκληρη την κοινωνία, γιατί πήγαμε από τη μία στιγμή στην άλλη σε αυτά τα νούμερα. Αλλά τα απαντάει νομίζω η μελέτη Σαριγιάννη. Βαγγέλη, 4 κρούσματα στην Κέρκυρα. Θυμίζω ότι χτες είχαμε ανακοίνωση για 12, 7 από τα οποία ήταν στο σωγωνιστικό κατάστημα της Κέρκυρας. Yeah. Έτσι. Έχουμε και ένα δημοτικό συμβούλιο τη Βόρεια Κέρκυρα που είναι θετικό, αλλά αυτό πιθανόν να καταγράφεται και σήμερα. Έχει θορυβήσει πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Θυμίζω και τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό χθες είχαμε και την παρέμβαση του Συλλόγου των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ζητώντας μέτρα ελέγχους για COVID,
τεστ δηλαδή, και άλλα στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανακοίνωση επ' αυτού από τη Δημοτική Αρχή, έτσι. Όχι, όχι, έχουμε μια ανακοίνωση. Θα το δούμε αργότερα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Έχουμε μια ανακοίνωση του κυρίου Παπαδάτου σχετικά με το θέμα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά στο θέμα αυτό ο κύριος Μαχημάρης δεν έχει δώσει οποιαδήποτε απάντηση τώρα. Λοιπόν, στο θέμα δηλαδή των, του συναδέλφου, του οποίος ενωσεί. Του εργάτη του. Το θέμα αυτού των μέτρων, τον οποίο θα. Λοιπόν, να υπάρχουν ψεκασμοί, να υπάρχουν έλεγχοι, να υπάρχουν κτλ. Να τηρηθεί το γενικό πρωτόκολλο. Ωραία, σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Βλέπουμε αν έχουμε κάτι νεότερο και επικοινωνούμε ξανά. Η αίθουσα σύνταξης άλλωστε είναι σε μια ανοιχτή ροή με το στούντιο. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε αυτές τις εξελίξεις που έχουμε σχετικά με την Τουρκία. Η τουρκική λύρα καταραίει. Η οικονομία της γείτονος χώρας έχει μπει σε μια πολύ δυναμική φάση ύφεσης. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν τη στάση, την επιθετική της Τουρκίας στη Γαλλία. Έχουμε το δημοσίευμα του Σαλί Εντό και τα οποία όλα αυτά συνθέτουν ένα κριτικό τοπίο. Πάμε να δούμε λοιπόν τα τελευταία δεδομένα στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογεί τη συμπεριφορά της Τουρκίας πριν από το τέλος του έτους, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του RTL. Παράλληλα, ο Σαλ Μισελ χαρακτήρισε απαράδεκτα σχόλια του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του Εμμανουέλ Μακρόν και αυτό το λόγο είπε πως απάντησε αμέσως αναφερόμενος στην ανάρτησή του στο Twitter τις προηγούμενες ημέρες όπου έγραψε. Αντί για θετική ατζέντα, η Τουρκία επιλέγει προκλήσεις, μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο και τώρα προσβολές. Είναι απαράδεκτο. Σεβασμό στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη της. Την ίδια στιγμή, με αφορμή το εξώφυλλο του Σαλί Εμντό, κορυφαίοι Τούρκοι αξιωματούχοι καταδίκασαν σήμερα το σκίτσο που σατιρίζει τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και δημοσιεύεται σε πρωτοσέλιδο σε εβδομαδιά μεγάλη κυκλοφορία γαλλική εφημερίδα. Μάλιστα, κάνουν λόγο για παραήθους απόπειρας από πλευράς της να διασπείρει πολιτισμικό ρατσισμό και μίσος κατά αυτούς. Η οργή της τουρκικής κυβέρνησης για το σκίτσο ρίχνει λάδι στη φωτιά που έβαλε στις διπλωματικές σχέσεις της Άγκυρας και του Παρισιού η εκτενής προβολή σκίτσων του Μωάμεθ στη Γαλλία μετά τη δολοφονία του καθηγητή Σαμιέλ Πατή, επειδή έδειξε τέτοια σκίτσα σε μαθητές αυτόν τον μήνα. Την ίδια στιγμή το Παρίσι συζητάει μέτρα κατά της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα κατά της Άγκυρας στην επόμενη σύνοδο κορυφής, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου της Γαλλίας, Φρανκ Ριστέρ. Η Γαλλία είναι ενημερωμένη και η Ευρώπη ενωμένη. Στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει αποφάσεις που θα της επιτρέψουν να ενισχύσει την ισορροπία ισχύως με την Τουρκία για να υπερασπιστεί καλύτερα τα συμφέροντά της και τις ευρωπαϊκές αξίες. Στο πλαίσιο αυτό, Γαλλία και η Τουρκία οδηγούνται σε μετωπική αντιπαράθεση, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει την εμπριστική ρητορική εις βάρος του Γάλλου πρόεδρου, όσο και της Ευρώπης εν γέννη. Στο πλευρό του Μανουέλ Μακρόν τάσσονται ο ένας μετά τον άλλον οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ακόμη και μερικοί εξ αυτών που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν κατηγορηθεί για ανεκδική, αν όχι φιλική στάση εναντί της Άγκυρας. Τελευταίο παράδειγμα, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, που ενώπιον πολλών δημοσιογράφων απευθύνθηκε με σκληρή γλώσσα προς τον Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη μήνυση κατά του ηγέτη της Ολλανδικής ακροδεξιάς, Χερ Βίλντσερς, με αφορμή το εσωτερικό σκίτσο που ανήρτησε ο τελευταίος εναντίον του Τούρκου ηγέτη. Την ανάγκη επιστράτευσης των ίδιων αρετών που έκανε την Ελλάδα μεγάλη και τότε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του για την εθνική επέτειο της 28ης. Ο Πρωθυπουργός από τη Σούτα Χανίων, όπου βρέθηκε για να επισκεφτεί το πλήρωμα του υποβρυχίου Κατσόνης, ανέφερε και σήμερα πρέπει να επιστρατεύσουμε την εθνική ενότητα, το υψηλό φρόνημα, την αίσθηση αλληλεγγύης, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία επέτρεψαν στην Ελλάδα να γράψει το δικό της έπος πριν από 80 χρόνια. Χρειάζεται να επιστρατεύσουμε και τώρα για να αντιμετωπίσουμε διπλές προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και την μεγάλη πρόκληση της αντιμετώπισης πανδημίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στο μήνυμα του αναφέρει πως 28 Οκτωβρίου, 80 χρόνια μετά, εξακολουθεί να παραμένει ορόσημο στην ιστορία των αγώνων του λαού μας για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Το παλαιακό έχει των Ελλήνων στο φασισμό του Μουσολίνη και στον ναζισμό του Χίτλερ, η συνέχεια του με το έπος της εθνικής αντίστασης, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ και τις άλλες πατριωτικές οργανώσεις μας κάνουν περήφανους για τις ρίζες μας. Και θα μας παροτρύνουν να θυμόμαστε και να τιμούμε τους νέους με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες και που έδωσαν τα πάντα, ακόμη και την ίδια τους ζωή, για την χιλιάκριβη ελευθερία. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Σόφη Γεννηματά, ανέφερε πως ο αγώνας του λαού μας για την ελευθερία είναι ταυτισμένος με τα μεγάλα όχι στην υποδούλωση, το φασισμό, την καταπίεση και τον αυταρχισμό. Η ελληνική ψυχή που σφράγισε το αλβανικό έπος και την αντίσταση μας καλεί σήμερα να υψώσουμε ξανά το ανάστημά μας απέναντι στις νέες απειλές. Με αποφασιστικότητα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Με καθημερινή μάχη για να τελειώνουμε οριστικά με τους Ναζί. Με περηφάνεια και αυτοπεποίθηση, οι σύγχρονοι Έλληνες μπορούμε να γράψουμε ξανά τις δικές μας χρυσές σελίδες πατριωτισμού
απέναντι σε αυτού που δεν σέβονται το δίκαιο, την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη ζωή και να υπερασπίσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 80 χρόνια μετά τα συμπεράσματα αυτή τη ηρωική περίοδου, τη πάλι του ελληνικού λαού μπορούν να εμπνεύσουν του σημερινού αγώνε. Να φωτίσουν την ανάγκη για λαϊκή ενότητα απέναντι σε μια ψευδεπίγραφη εθνική ομοσυφία που επικαλούνται συνήθω οι εκμεταλλευτέ του λαού, αναφέρει στο μήνυμά του ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Ο επικεφαλή ελληνική λύση, Κυριάκο Βερόπουλο, αναφέρει: Ελληνίδε και Έλληνε πρέπει να έχουμε την δύναμη να φυλάξουμε θερμοπύλε διότι έρχονται δύσκολε μέρε. Α αφήσουμε τι αυταπάτε περί συμμάχων ώστε να πούμε ναι όχι. Να μιμηθούμε του ηρωικού προγόνου μα για να συνεχιστεί η αδιάλειπτη ιστορική μα παρουσία στα βάθη των αιώνων. Έλληνε, ψηλά το κεφάλι, ζήτω 28 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά, ζήτω το έθνο. Ο επικεφαλή του ΜΕΡΑ25, Γιάννη Βαρουφάκη, στην ανακοίνωση του αναφέρει: Η γιορτή τη 28 Οκτωβρίου είναι μέρα ανάσα και ανάταση για τον ελληνικό λαό που την θυμάται ως τον πρώτο παλαϊκό ξεσηκωμό εναντίον των δυνάμεων του φασισμού. Είναι και κάτι άλλο. Ένα σκήρδημα τη συλλογική μνήμη τη στιγμή που πριν 80 χρόνια αριστερή, κεντρό και δεξί, ο λαό μα ίσομο, χωρί να απολογίσει κόστο, χωρί να εκτιμήσει την πιθανότητα ήττα, αποδεχόμενο την υπεροπλία των επίδοξων κατακτητών, του είπαν ένα ξερό, αγέροχο, γενναιό ναι, όχι. Ο λόγο που γιορτάζουμε το όχι κάθε 28 Νοεμβρίου είναι ακριβώ αυτό. Σηματοδοτεί το μεγαλείο ενό λαού που μπορεί να πει όχι εκεί που πρέπει να πει όχι, ανεξάρτητα του πρόσκαιρου κόστου, ακόμα και όταν ο εχθρό είναι σιδηρόφραγκτο. Έχουμε μαζί μα τον Γιάννη Παργινό να σχολιάσουμε και απόψε την ειδησιογραφία. Γιάννη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σπύρο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Η κατάσταση με τον κορονοϊό βαίνει από στιγμή σε στιγμή σοβαρότατη και ανησυχητική και επικίνδυνη και μύρια όσα. Είδα μάλιστα σήμερα την κυρία Λινού, την επιδημιολόγο. Ακριβώς. Αυτό ήθελες να μου πεις και εσύ. Είδες. Την είδα και εγώ. Βλέπουμε τα ίδια πράγματα και σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Η ταύτιση απόψεων, δεν υπάρχει αντιπαράθεση και φοβάμαι. Αυτό το θέμα, φίλε μου, είναι το εξής, λοιπόν, ότι δημιουργείται το ΤΕ με αλφαγιώτα, ναι, ένας φαύλος κύκλος ανάμεσα στην υγεία και στην οικονομία. Ναι. Δηλαδή, ο κορονοϊός καλπάζει. Το δεύτερο κύμα, όπως όλοι βλέπουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη. Σωστά. Τα εθνικά συστήματα υγείας όλης της Ευρώπης βρίσκονται λίγο πριν την κατάρρευση. Ακριβώς. Για να μην πούμε ότι καταραίουν ήδη. Λοιπόν, ας πάρουμε παράδειγμα τη χώρα μας. Τοπικό lockdown εδώ, τοπικό lockdown εκεί, πριν το γενικό. Όλοι στρέφουν την προσοχή τους πού? Στην εστίαση. Ένας τομέας της οικονομίας, Σπύρο μου, που έχει πληρώσει ακριβά αυτή την κρίση. Άκουσα και εγώ την κυρία Λινού, όπως την άκουσες και εσύ. Η οποία είπε ότι εδώ και ένα μήνα έπρεπε να είχαμε πάρει μέτρα. Τι προτείνει όμως για να μην γίνει αυτό το lockdown? Την εστίαση, αν την κλείσουμε. Μία επιδότηση στα καταστήματα εστίασης για να κατασκευάσουν θερμενόμενους χώρους στο εξωτερικό τους ώστε να αποφύγουν τον εσωτερικό συνωστισμό. Λέω μερικά από αυτά τα οποία είπε η κυρία Λινού και μετά θα πάμε στα οικονομικά. Είπε αγορά νέων λεωφορείων. Τα οποία όμως να έχουν ανοιχτά παράθυρα. Ακριβώς. Είπε ότι να χορηγηθούν κουπόνια στους εργαζόμενους για να πηγαίνουν στη δουλειά τους με ταξί. Ή να υπάρξει ακόμα και μία επέκταση. Να αποφευθεί με λίγα λόγια ο συνωστισμός. Από το 40% στο 90%. Να υπάρξει με λίγα λόγια κάθε προσπάθεια, κάθε μέτρο. Ώρα. Κάθε τώρα κίνηση όμως, να μην μαζεύεται κόσμος. Αυτόματα γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Να μείνουμε στα σπίτια μας. Ποιος θα τα πληρώσει μας, όλα τούτα? Το κράτος. Από πού? Τα πλήρωσε όλα, πάρα πολύ απλόχερα, ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πλήρωσε ο Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί και οι δύο κόβουν χρήμα. Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει ένας προβληματισμός στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κυρία Λαγκάρντ, για το τι πρέπει να κάνουν οι Βρυξέλλες. Αύριο ή μεθαύριο οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται σε συμβούλιο, δεν ξέρω αν είναι τηλεδιάσκεψη ή αν είναι διαζώσεις, για το πώς θα αντιμετωπίσουν το δεύτερο θέμα, το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Τη στιγμή που η Γαλλία βρίσκεται στα όρια του lockdown. Ακριβώς. Του καθολικού lockdown. Ακριβώς. Ενώ στη Γερμανία έχουμε mini lockdown με τα καταστήματα εστίασης να εφαρμόζουν ειδικά μέτρα. Και το θέμα είναι το εξής, ότι δεν μπορούν οι κρατικές οικονομίες, οι εθνικές οικονομίες να αντέξουν, να στηρίξουν την οικονομία, διότι έχουν δώσει τη νομισματική τους ευχέρεια
στην Φραγκφούρτη. Η οποία Φραγκφούρτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να κόψει χρήμα με λίγα λόγια. Άρα για να κόψει χρήμα πρέπει να παραβεί τους νόμους του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Συμφωνία. Άρα καταραίει όλος ο μηχανισμός του ευρώ. Ωραία. Καταλάβετε λοιπόν. Εναλλακτικά σενάρια υπάρχουν. Οικονομικά έχει σπουδάσει. Δόξα τω Θεώ, οι οικονομολόγοι έχετε πολλούς τρόπους. Σύμφωνοι. Μην το μεγιστοποιήσουμε άλλο όμως, διότι θα κάνουμε τους ανθρώπους σήμερα βραδιά της Εθνικής Επετείου, που είμαστε και εθνικά υπερήφανοι που είδαμε τον Κυριάκο να μπαίνει σε ένα από αυτά τα υποβρύχια φαντάσματα. Και μας έκαμε μια ανάταξη της διάθεσης και της ψυχής ότι μας φοβούνται οι Τούρκοι επειδή έχουμε αυτά τα υποβρύχια. Μην μας κάνεις να ανησυχούμε στα υποβρύχια, και να φοβόμαστε. Εζήτησαν ορισμένοι την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας για τη φρασικολογία που χρησιμοποίησε ο Ερντογάν κατά του Γάλλου ομολόγου του, του κ. Εμμανουέλ Μακρόν. Ναι. Και βγήκε το Βερολίνο και λέει, παιδιά, ξεχάστε τις κυρώσεις. Και ακόμα και την και τον αποκλεισμό πώλησης όπλων. Γιατί? Διότι κατασκευάζονται τουρκικά υποβρύχια με γερμανικά χρήματα. Σύμφωνοι, και σύμφωνοι, κέρια. Σύμφωνοι. Αυτά είδαν οι Εγγλέζοι και αποφάσισαν να κάνουν τον Brexit. Λοιπόν, Γιάννη, είπανε καλύτερα η Βρετανική Κοινοπολιτεία που είναι 2,5 δισεκατομμύρια παρά μια Ευρωπαϊκή Ένωση 500 εκατομμυρίων που δεν υπάρχει ουσιαστική αλληλεγγύη. Το βλέπουμε αυτό τώρα. Κακά τα ψέματα. Έτσι, και μην ξεχάσουμε ότι αν μπήκαμε στις ευρωπαϊκές κοινότητες, μπήκαμε γιατί? Για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και για να είναι τα σύνορά μας κοινά σύνορα με την Ευρώπη. Ακριβώς. Μέχρι τώρα ούτε το ένα είδαμε, ούτε το άλλο νιώθαμε. Μόνο ο Μανώλης το έχει πει αυτό. Ποιος? Ο Μανώλης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τι είπε? Ότι κίνηση κατά της Ελλάδας σημαίνει κήρυξη πολέμου κατά της Γαλλίας. Όμως, και εκεί το πράγμα Μανώλης, φαίνεται... Ο Εμμανουέλ Μακρόν, αυτά, αγαπητέ μου φίλε, για να μην χαϊδεύομαι αυτιά, τα λέει γιατί? Διότι να αναπτερώσει το ηθικό των Γάλλων που έχουν χάσει το Ιμπέριουμ από μετά το Μιτεράν αμέσως. Ναι. Δεν είναι ούτε Πομπιντού, δεν είναι ούτε Ντεγκόλ, δεν είναι ούτε Μιτεράν. Η ζωή για μένα, επειδή πάντως, νιώθει Γιάννη, την ανάσα της κυρίας δεξιάς πίσω από το σβρέκρο του, λέει αυτά τα οποία λέει. Φαίνεται αν θα παρέμβει ότι στρατιωτικά ο Μανώλης, ο Εμμανουέλ ο Μακρόν, πρέπει να αποφασιστεί από τον ΝΑΤΟ. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε καλό πάρα βράδυ, πολύ φίλου. Για αυτή τη συνομιλία και αυτό το σχόλιο απόψε. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Τοπική δισογραφία αμέσως μετά. Πολλά θέματα, πολλά γεγονότα και μία παράμετρος που έχει να κάνει με τον κορονοϊό θα τη δούμε στην ροή του δελτίου μας σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ την βράδυ Τετάρτης, 28 του μηνός Οκτωβρίου και πάμε να δούμε τα του εορτασμού της Εθνικής Επετείου σήμερα στην Κέρκυρα. Σε διαφορετικό κλίμα, με διαφορετική διάταξη δυνάμεων και με μια, θα έλεγε κανείς, πολύ μεγάλη και προσεκτική αραιή συμμετοχή ήταν το κλίμα στο οποίο έγιναν όλες οι εκδηλώσεις. Και η δοξολογία και η κατάθεση Στεφάνου. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο σχετικό ρεπορτάζ. Μπορεί στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορονοϊού να μην πραγματοποιήθηκε φέτος η παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αυτό όμως δεν εμπόδισε την εξαγωγή άλλων τελετών. Τις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, στην οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαμποντίων Ισο Νεκτάριος. Μετά το τέλος της δοξολογίας εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της μέρας από την φιλόλογο ειδικής αγωγής και γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ολίβια Καρδακάρη. Της Ελλάδας υπήρξε για όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο μια στροφή στον κόσμο των αξιών. Το Αργυρόκαστρο, η Κοριτσά, η Άγιοι 40, η προέλαση των Ελλήνων στο αλβανικό έδαφος συνθέτουν το ρεγβιέμ της αρινής επίθεσης του Μουσολίνη.
Η ελληνική αεροπορία και το ναυτικό, μόλις τις ελλείψεις τους, θίγουν τις ευαισθησίες των φασιστών και με τον αγώνα τους αποκαλύπτουν το υψηλό τους φρόνημα. Ο επικός αγώνας των Ελλήνων στα βουνά της Πίνδου παραμένει στην ιστορία ως σημείο αναφοράς και τιμής. Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα αγγλικής εφημερίδας στις 4 Απριλίου 1941. Το «Όχι» είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενότητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Είναι σταθμός με βαθύ νόημα, γιατί θα συμβολίζει αιώνια την πάλη του δίκαιου με το άδικο, την πάλη για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 28 Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Είναι χρέος και καθήκον μας να θυμόμαστε και να τιμάμε τις θυσίες των προγόνων μας. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια είναι ιδεώδια θάνατα, είναι δυνάμεις ακατάλυτες. Θριάμβευσαν ανά τους αιώνες και θα εξακολουθούν να θριαμβεύουν όσο υπάρχουν αθάνατες ελληνικές ψυχές ανένδοτες να παρνηθούν την ελευθερία. Στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση για κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ένδοξων πεσόντων, ακολούθησε ο εθνικός ύμνος και η λήξη της τελετής. Ερός διοικητής Φρουράς Κέρκυρας. Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων. Ως ύμνος. Πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, η αναφορά των πολιτικών στελεχών της τοπικής μας κοινωνίας έχει να κάνει με τις προκλήσεις, τις εθνικές προκλήσεις του αύριο, αλλά και αυτό το οποίο βιώνει σήμερα η χώρα μας ως πρόκληση από τους γείτονες. Το πνεύμα αυτής επετείου το καταγράψαμε, έτσι όπως είναι ενσωματωμένο στην αντίληψη του απλού καθημερινού πολίτη. Και πάμε να δούμε και εδώ το σχετικό βίντεο. Για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την επέτειο του Όχι, που μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις, καθώς και τον σπουδαίο αγώνα που έκαναν οι αγωνιστές της ελληνικής αντίστασης, αρνούμενοι να αποταχθούν στο φασισμό και τον ναζισμό, έδωσαν τις ευχές τους θεσμικοί παράγοντες του τόπου. Ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν παρέσει σημερινές τελετές, στο μήνυμά του αναφέρει πως σήμερα τιμούμε τους ήρωες του 40 και είμαστε περήφανοι για την ιστορική μας παρακαταθήκη. Παράλληλα, αποτελεί υποχρέωσή μας να αξιοποιήσουμε όσο μας διδάσκει η ιστορία, ώστε να αντιμετωπίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και το ίδιο σθένος τις σύγχρονες προκλήσεις. Που σήμερα κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις μέσα σε αυτό το σφιχτικό πλαίσιο που μας προσδιόρισε η πανδημία. 80 χρόνια γιορτάζουμε από εκείνα τα πολύ μεγάλα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις κορυφές της Πίνδου και της Επίρου. Πρέπει να προβληματιζόμαστε, ειδικά τώρα, να μαθαίνουμε και κυρίως να πράττουμε όπως έπραξαν τότε σε συνθήκες εθνικής ενότητας και κατάφεραν τόσα πολλά ώστε να μας θαυμάζει η ανθρωπότητα. 28 Οκτώβριου 1940, μια ημέρα σταθμός στην ιστορία της πατρίδας μας, στην ιστορία του έθνους μας. Οι Έλληνες έδειξαν στην πράξη πώς απαντούν όταν μπαίνει στον κίνδυνο η δημοκρατία, η εθνική ανεξαρτησία, η λαϊκή κυριαρχία. Είναι στιγμές που καλείται ο καθένας από εμάς να τις κρατά ζωντανές στη μνήμη του. Του 40 καταδεικνύει ότι ο άκρατος και ο ακραίος εθνικισμός, η μυσαλλοδοξία, η τάση επεκτατισμού, ο φασισμός, ο μη σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η διάρρηξη της κοινωνικής αλληλεγγύης φέρνουν πόλεμο, και απότοκο του πολέμου είναι μόνο η καταστροφή και ο θάνατος.
εκατομμύρια ψυχές νέων κυρίως ανθρώπων βρήκαν το θάνατο, ξεκληρίστηκαν οικογένειες, ξεκληρίστηκαν πόλεις ολόκληρες, ξεκληρίστηκαν πολιτισμοί, καταστράφηκε η ιστορία πολλών πόλων και πρωτευουσών της Ευρώπης και όχι μόνο, πολλών ιστορικών κτηρίων, πολλών μνημείων. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να μας διδάξει το έπος αυτό, πέραν από ότι όταν οι Έλληνες είναι αλληλέγγυοι και με ένα σώμα, μια ψυχή, αγωνίζονται κατά του κοινού εχθρού και του κατακτητή, είναι ότι σε εποχές κρίσεων πολιτικών, ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών, θα πρέπει να πρεσβεύει ο σεβασμός στον άνθρωπο και οι πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και του πολιτισμού που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα κράτη, σε όλες τις χώρες, ώστε να μπορούμε με συνεργασία και αλληλέγγυη να οδηγούμε τις κοινωνίες μας σε πρόοδο και σε βιώσιμη ανάπτυξη. Στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας και με τις δύσκολες συνθήκες που ετοιμούμε τη σημερινή γιορτή, οφείλουμε να κρατάμε ζωντανή την ιστορία μας. Με σύνεση, δύναμη, ενότητα και αποφασιστικότητα, για άλλη μια φορά θα τα καταφέρουμε. Μέρα εθνικής έξαρσης και υπερηφάνειας για τους απανταχού Έλληνες. Οι Έλληνες είπαν το ιστορικό όχι, το οποίο έχει ακόμα στην ανθρωπότητα, το οποίο ηχεί ακόμα στην ανθρωπότητα, σημαδεύοντας την ελληνική και παγκόσμια ιστορία. Επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την αγάπη των Ελλήνων προς την πατρίδα και την προσήλωση στην διαπραγμάτευτη αξία της ελευθερίας. Σήμερα τους τιμούμε και στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. 80 χρόνια από το ένδοξο όχι. 80 χρόνια που μας παραδειγματίζει σε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι καλό είναι και στη ζωή να λέμε κανένα όχι. Και το δεύτερο και σπουδαιότερο, ότι η ενότητα που είχε τότε ο ελληνικός λαός βοήθησε σε νίκες. Αυτή την ενότητα τη χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ. Οι Έλληνες απήντησαν στο φασισμό τον Ιταλικό με τη Ξυπολόγχη στα βουνά της Πίνδου. Και στον ναζισμό με την ηρωική αντίσταση στα οχυρά του Ρούπελ. Οι Έλληνες συνεχίζουν να αντιστέκονται με διάφορους τρόπους. Και σήμερα οι Έλληνες γιατροί αντιστέκονται μέσα στα νοσοκομεία για να παλέψουν την πανδημία. Φέτος, 28 Οκτωβρίου, γιορτάστηκε διαφορετικά, καθώς η έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού έχει αποτέλεσμα την αναβολή των παρελάσεων, καθώς και πολλών εθίμων και παραδόσεων που γέμιζαν τους πολίτες με περηφάνεια. Η κάμερα του Star στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης κατέγραψε την εικόνα μιας άδειας Κέρκυρας που δεν θύμιζε σε τίποτα 28 Οκτωβρίου, αλλά μίζει περισσότερο με την εικόνα της πόλης στην εποχή του lockdown. Δεν θυμίζει κάτι από τις προηγούμενες εποχές. Χρόνια πολλά βέβαια σε όλους. Είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, συνδέεται με σημαντικά γεγονότα που οι Έλληνες αγωνίστηκαν και πραγματικά πολέμησαν για την ελευθερία. Μακάρι να πάνε όλα καλά και ειδικά για το σοβαρό πρόβλημα της υγείας. Στον εορτασμό δεν είναι κάτι που να θυμίζει άλλες εποχές, δηλαδή δεν υπάρχουν όπως χαίρεται παρελάσεις. Ο κόσμος δηλαδή είναι ειδικά πάρα πολύ κουμωμένος, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, το σοβαρό πρόβλημα με την υγεία. Καλά και του χρόνου. Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα. Μέχρι τώρα, όπως βλέπεις, στο μπαγκάκι και βόλτα. Πάντως γίνεται συνήθως, δηλαδή είναι 3-4 παραλέσεις που δεν κάνουμε λόγω κορονοϊού. Εντάξει, δεν είναι και άσχημα. Ησυχία είναι. Πάντως φαίνεται πως η αναστολή των εορταστικών εκδηλώσεων λόγω της στήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλων είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι πολίτες να εκφράσουν τη σκέψη, τα έθιμα και παραδόσεις της χώρας φαίνεται να υποχωρούν. Θλιβερή εικόνα που δεν βλέπουμε καμία σημεία πουθενά. Είναι, δεν ξέρω τι να πω. Όλη μου η ζωή ήταν στο εξωτερικό και βάναμε περισσότερες ελληνικές σημαίες στο εξωτερικό από ό,τι είδα σήμερα στους δρόμους της Κέρκυρας. Και εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά για την ημέρα. Και εγώ νιώθω μία απέραντη θλίψη για την έλλειψη της σημαίας γενικά στην πόλη. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί δεν ξεχνιέται η ιστορία μας. Λοιπόν, το όχι που είπαμε τότε θα συνεχίσουμε να το λέμε και εύχομαι δύναμη και υγεία στον κόσμο όλο. Και καλό κουράγιο για οτιδήποτε έρχεται προς εμάς. Κάποτε ο Κίσιγκερ είπε: αν θέλετε να διαλύσετε τους Έλληνες, πάρτε τους τη γλώσσα, τα ήθη και έθιμα και τη θρησκεία.
Και αυτό, σε αυτό πάμε σιγά σιγά, βλέπω. Και εγώ πιστεύω ότι πάει να παγιωθεί η κατάσταση του να μην υπάρχουν πια ούτε πέτη, ούτε γιορτές. Απομακρυνόμαστε τελείως και από τις ιστορικές μας καταβολές και τις γιορτές που κάναμε για αυτές, όπως και από τις θρησκευτικές μας. Δεν ξέρω αν ο κορονοϊός φταίει, είναι σημεία των καιρών που μας φέρνουν πολύ πίσω. Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κομάνη, είναι μαζί μου, διότι κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν είχαμε παρελάσεις σε όλη τη χώρα, δεν είχαμε και άλλου τύπου εκδηλώσεις όπως γινόταν κάθε χρόνο στην Ελλάδα για την τιμηθεί αυτή η εθνική επέτειο. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Κυριακό. Είχαμε όμως απόνερα μιας κατάστασης και αυτά θα καταγράψουμε τώρα. Ναι, για την ακρίβεια μια ιδιότυπη προσπάθεια μιας αυτοκινητοπομπής με σημαίες στους δρόμους της πόλης για να βροντοφωνάξουν οι ενεργοί πολίτες. Τους βλέπουμε στην προετοιμασία τους στις Αλικές ποταμού. Να φωνάξουν τι ακριβώς? Να βροντοφωνάξουν το όχι, το ηρωικό. Εμείς καθίσαμε και υπακούσαμε στους κανόνες και τις κείμενες διατάξεις. Ναι. Αυτοί με ένα κάλεσμα στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Εμφανιζόμενοι ως ενεργοί πολίτες. Ναι. Γνωστοί οι συμπολίτες μας. Ναι. Και καλή τους ώρα. Αλλά okay, και εμείς που καθίσαμε σπίτι μας, δεν είμαστε λιγότερο πατριώτες. Ως κοινωνία των πολιτών. Ως κοινωνία των πολιτών. Να πάνε με τα αυτοκίνητά τους. Τις μηχανές τους, τις ελληνικές σημαίες, ειρηνικά βεβαίως, και να κάνουμε μια. Φαντάζομαι αυτοκινητοπομπή στους δρόμους της πόλης με τις κόρνες τους και τις ελληνικές σημαίες. Για να πούνε τι, ότι... Να γιορτάσουν με τον δικό τους τρόπο, το ηρωικό όχι. Εντάξει, απ' την άλλη όμως υπάρχουν κείμενες διατάξεις. Και βεβαίως η Ελλάς, ο κύριος Γιαννούλης, προφανώς είχε την έγκυρη πληροφόρηση και λίγο νωρίτερα ανεβάζει απόφαση της αστυνομικής διευθύνσεως στη Διάβγεια. Την οποία μπορεί να το κάνει. Την οποία μπορεί να τον καλύπτει για την ακρίβεια η έκτη ΚΙΑ, αλλά και ο νόμος 72 του 20, το άρθρο 3, περί ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναντήσεων. Μάλιστα. Και έτσι τους κάνει τον μπλόκο στις Αλικές ποταμού, εκεί όπου είχαν δώσει το σημείο συνάντηση, και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και λίγο ένταση, πίστηκαν και επέστρεψαν στα σπίτια τους και στις δουλειές τους χωρίς να πραγματοποιήσουν αυτό που ήθελαν να κάνουν. Είναι σε Αλικές ποταμού και στα τρία γεφύρια. Σε δύο σημεία είχαμε. Για τον μπλόκο γνωρίζω από το ρεπορτάζ στις Αλικές ποταμού, αλλά προφανώς θα υπήρχαν και ενεργοί πολίτες από την άλλη πλευρά. Εντάξει, αναμενόμενο σε ένα σημείο, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ο κάθε πολίτης, ενώ βεβαίως έχει το δικαίωμα να εκφραστεί, δεν γνωρίζει ότι υπάρχει οικία και οι αποφάσεις λόγω της πανδημίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Και εμείς όλοι οι άλλοι που καθίσαμε σπίτι μας ή περπατήσαμε απλά και δεν σηκώσαμε τις σημαίες, τα λάβαρα και τις κόρνες, είμαστε λιγότερο πατριώτες. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες και πολύ σωστά το περιγράφεις και πολύ σωστά το τονίζεις. Επαναλαμβάνω, σέβομαι την επιλογή τους, αλλά τη θεωρώ λανθασμένη. Κοίταξε, η έννοια του σεβασμού της επιλογής. Όπως επίσης θεωρώ και ίσως λίγο ακραία την απόφαση της Ελλάς. Ναι. Περί συναθρήσεων. Διότι οι άνθρωποι δεν θα έκαναν συνάθρηση για πορεία διαμαρτυρίας και διαδήλωση. Να κλείσουν τον δρόμο. Ένα γύρο θα έκαναν στην πόλη με τις κόρνες προφανώς και τις σημαίες. Αλλά η ΚΙΑ τους καλύπτει. Η έννοια του σεβασμού της επιλογής είναι πολύ σχετική έννοια τη στιγμή της πανδημίας και το έχουν υπογραμμίσει αυτό σε όλους τους τόνους άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, θα έλεγα, στο πιο ακραίο σημείο του προοδευτικού χώρου, του ριζοσπαστικού χώρου. Όταν έχουμε να κάνουμε με μια πανδημία, όταν έχουμε να κάνουμε με μια αρρώστια η οποία θερίζει και η οποία επελάβνει κυριολεκτικά, δεν είναι θέμα προσωπικής ελευθερίας η μη χρήση των μέτρων προστασίας, η μη τήρηση των κανόνων προστασίας. Υποτίθεται ότι δεν θα έβγαινε από τα αυτοκίνητά τους για να κάνουν μια πορεία διαμαρτυρίας και ένα συνωστισμό. Όλα όμως έχουν μια σημασία. Εντάξει, λέω όμως την ίδια ώρα. Να πιστεύω ότι είχαν μυαλό, κουβαλούσαν μυαλό. Ναι. Μαζί με τη σημαία. Υπάρχει όμως επίσης, Κυριακό, το εξής. Το είδαμε αυτό στη δοξολογία που έγινε στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Όλα τα πολιτικά και κοινωνικά στελέχη ήταν με μια απόσταση περίπου μισού μέτρου. Για πρώτη φορά ίσως έδωσα το καλό παράδειγμα όλοι. Τους, με εξαίρεση όμως ποιους? Τους ιερείς. Α, εννοείται. Δεν φορούσαν τη μάσκα τους, όπως είδαμε στην υποδοχή του Μητροπολίτη στη Θεσσαλονίκη, με ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Επιμένω. Αυτό το πράγμα δεν είναι ένα κανόνα. Ποια είναι η αιτιολογία ότι δεν μπορούν να ψάλουν
ή είναι κοντά στο Θεό και δεν πάθουν τίποτα. Νομίζω γιατί ένα συνάδελφό τη ιερέα είναι στην Εντατική. Ναι, ναι. Νομίζω το δεύτερο. Νομίζω το δεύτερο. Και το δεύτερο καταλαβαίνει ότι ενέχει και το στοιχείο πολλές φορές μιας απαξίωσης του ιερού στοιχείου στο οποίο καλούν τον πολίτη να είναι συνειδητοποιημένος. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και προσπαθώ να καταλάβω και εγώ όλους τους κανόνες για ποιους ισχύουν, πώς ισχύουν και αν τελικά έχουμε αντίληψη αυτού που λέει η Επιστημονική Κοινότητα. Και βεβαίως μετά την αθώωσή του ο Μητροπολίτης αν έχει δώσει τέτοια εντολή. Είναι θέμα προσωπικής επιλογής των ιερέων. Πάντως ήθελα να σου πω ότι ανάλογες κινήσεις με αυτές που επιχειρήθηκαν σήμερα είχαμε και στην υπόλοιπη χώρα. Άρα προφανώς το κάλεσμα ενεργοί πολίτες αφορούσε την επικράτεια. Λοιπόν, αλλού τα κατάφεραν, αλλού τους μπλόκαραν στο ξεκίνημα ή στη μέση της διαδρομής. Στις Αλικές Ποταμού εδώ στην Κέρκυρα τους μπλόκαραν και δεν έγινε. Λοιπόν, θα είμαστε πολύ ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχει θέμα. Η εκπομπή ξεκινάει απόψε στις 9, να το υπογραμμίσουμε. Λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας. Και λόγω του ότι 10 με 11 θα έχουν τη δυνατότητα οι τηλεθεατές του Start να δουν ένα εξαιρετικό ντοκιματέρ το οποίο έχει στη διάθεσή του ο σταθμός μας και το οποίο το προβάλλει συνεχώς. Είναι μια δημιουργία ενός εκλεκτού συναδέλφου η οποία περιγράφει αυτά τα δραματικά γεγονότα τα οποία έζησε η τοπική μας κοινωνία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 40-44 με αποκορύφωμα την καταστροφή τους εμπριστικούς βομβαρδισμούς από τους Γερμανούς. 127 φορές βομβαρδίστηκε η Κέρκυρα. Από συμμάχους και από Ιταλούς, Γερμανούς και από τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Κυρία Κουσελή, λίγη ώρα ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην Βόρεια Κέρκυρα όπου υπάρχει μια απάντηση της αντιδημάρχου η οποία έχει την ανακύκλωση στην αρμοδιότητά της, η κυρία Σπυριδούλα Κόκαλη. Σε αυτή την απάντηση όμως έχει σηκώσει το γάντι, η εκπαιδευτική κοινότητα η οποία την έχει καταγγείλει και πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Συνέχεια φαίνεται πως πήραν την παράθεση μεταξύ της αντιδημάρχου Βόρειας Κέρκυρας Σπυριδούλας Κόκαλη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ. Μετά τις καταγγελίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για παρεμβάση τοπικής αυτοδιοίκησης στο έργο των εκπαιδευτικών, η αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο σκληρές προσβλητικές λέξεις, φράσεις και εννοήματα αυτής της γλώσσης εναντίον μου που ερμηνευτική οπτική με έκανε ειλικρινά να απορρίσω γιατί το αίτιο που συντηρεί και προκαλεί το σωμένος, εκτός και αν η κατευθυντήρια γραμμή ήταν φιλοπαίγουνα διάδοση συντάκτη και εμπνευστή του κειμένου και η βαθιά ανάγκη του να παρασυρθεί από την ατεθάσευτη δύναμη της γλώσσας. Η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας ουδέποτε αναμίχθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία ούτε είναι στις προθέσεις της. Αντιθέτως, μέλημά της είναι συνεργασία για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και η βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων. Σε αυτήν την κατεύθυνση προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς για το καλό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και εσείς μπορείτε να ξεχωρίζετε την ιδιότητα ως εκπαιδευτικού από ξένες προς την εκπαιδευτική ιδιότητες. Θα ήθελα λοιπόν στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μας να εξετάσουμε από κοινού αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θέμα που εμποδίζει τη δράση ή το θέμα εστιάζεται απλά στο να βρει το βηματισμό της όπως προχωρούν οι μέρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Η δική μας ανακοίνωση σκοπό είχε να αποτελέσει το θεμέλιο για να εδραιωθεί ένα κλίμα καλής συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των διευθυντών, των διευθυντριών, των δημοτικών σχολείων και των προϊσταμένων των υπηαγωγείων. Είχαμε εδώ και καιρό επισημάνει στον κύριο Δήμαρχο το γεγονός ότι παρατηρείται μία δυσαρμονία στον τρόπο που γίνεται η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις σχολικές μονάδες και οι παρεμβάσεις που γίνονται στο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο των συλλόγων διδασκόντων. Η ανακοίνωση της κυρίας Κόκαλη αναφέρει συγκεκριμένες εγκυκλίους οι οποίες όμως δεν ορίζουν πουθενά την υποχρεωτικότητα για να αποφασίσει ένα σύλλογος διδασκόντων να εντάξει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης. Μόνο και ο σύλλογος διδασκόντων, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι λογοδοτούν μόνο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Υπουργείο Παιδείας και σε κανέναν άλλον φορέα, μόνο εκείνοι λοιπόν μπορούν να αποφασίσουν την ένταξη ενός προγράμματος ανακύκλωσης. Εμείς θα είμαστε στο πλάι του Δήμου, στο πλάι της Δημοτικής Αρχής για κάθε δράση ανακύκλωσης. Εδώ και δεκαετίες άλλωστε οι εκπαιδευτικοί με αντίστοιχα προγράμματα εφοδιάζουν τα παιδιά με τέτοιες γνώσεις αλλά και αξίες για να μπορέσουν να μεταδώσουν και τα παιδιά με τη σειρά τους στους γονείς τους. Θα είμαστε στο πλάι της Δημοτικής Αρχής, όμως όταν ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίσει ότι υπάρχει παιδαγωγικό όφελος για τους μαθητές του.
Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως τα είδαμε, όπως την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΤ. Σε πολύ λίγα λεπτά, ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Εκτάτοχος απόψε, ξεκινά στις 9 το βράδυ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Μωραΐτη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Πυναγωγής, για ένα θέμα το οποίο και χθες προσεγγίσαμε, αλλά και πολλά πράγματα θα πούμε, καθώς έχει και την αρμοδιότητα του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κέρκυρας. Και επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και την υπόθεση του κορονοϊού. Πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί.